Είσαι ο πρώτος που με χαϊδεύεις το πρόσωπο. Κάτσε τώρα να σου πω. Και μου λέει τρεις αμαρτίες. Θα σας πω τη μία μόνο, έτσι κι αλλιώς δεν είπα ονόματα, φύγει από τη ζωή, η οποία δεν θα μπορούσε να φύγει έτσι. Γι' αυτό και βουγούσε. Θα σας το εξηγήσω πολύ σύντομα παρακάτω με τα γεγονότα. Είχε βρεθεί στο φόνο κάποιου την περίοδο του εμφυλίου πολέμου. Όλοι μπερδεύτηκαν τότε. Οι μέρες σκότωναν τους δε. Και αφού μου τα είπε αυτά και έκλαψε, αγκαλιαστήκαμε και έφυγα. Ακούστε τη συνέχεια τώρα. Τι απάντηση ζωής δίνει η συνέχεια. Φεύγω, ξημερώματα, μου χτυπάνε το τηλέφωνο τα παιδιά του, παπά, ο πατέρας μας έφυγε. Πηγαίνω, λέω, ετοιμάστε τον και έρχομαι να τον διαβάσω. Πηγαίνω εκεί και τι μου λένε τα παιδιά. Η πιο σπουδαία απάντηση που μπορεί να πάρει ο άνθρωπος σε αυτή τη γη. Ρε παπά, πες μας λίγο σε παρακαλούμε, τι του έκανες, τι του έδωσες, τι έγινε, διότι τον άκουσες όταν ήρθες. Φώναζε βόγκα και μας είχε ματώσει 2-3 μήνες τώρα. Τι ήταν αυτό που του έδωσες? Και πλέον ηρέμησε τελείως. Δεν μας είπε τίποτα, δεν ξαναβόγγιξε, δεν ξαναπόνεσε, δεν ξαναδιαμαρτυρήθηκε. Κοιμότανε, ξυπνούσε και έλεγε: «Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ όλους». Ξανακοιμότανε, ξαναξυπνούσε και έλεγε: «Πέστε στον παπά να τον ευχαριστώ και τον αγαπώ πολύ». Τι ήταν αυτό που νίκησε? Η αγάπη, και αυτό που έλεγε ο Γκαλοπαΐσιος. Το χάδι, το χαμόγελο και η αγκαλιά. Δεν ακούει και δεν πιστεύει κανένας με λόγια. Άλλωστε ο ίδιος ο Χριστός το θέλησε να μας το κάνει, ότι με τη θυσία του, με το αίμα του, με το θάνατό του, να μας υπογραμμίσει το μεγαλείο της αγάπης. Αυτής της αγάπης που ζούσε στον υπέρτατο βαθμό η Γερόνισσα Γαβριλία και την οποία μας την εκφράζει στο πρόσωπό της τόσο υπέροχα η Γερόνισσα Φιλοθέη. Εγώ κάθε φορά που βλέπω την Γερόνισσα Φιλοθέη και τη Χριστίνα, λέω, αλήθεια υπάρχει Θεός. Άλλες φορές, μέσα στα μπερδέματα της ζωής, ναι, ο διάβολος που βάζει αμφισβητήσεις στο πρόσωπο αυτών των δύο γυναικών, δεν έχω καμία αμφιβολία και καμία αμφισβήτηση. Μια Χριστίνα με την υπέρτατη θυσία της, που τέτοια θυσία κανένας μας εύκολα δεν μπορεί να την κάνει, διακονώντας ένα γιο που ανεβαίνει πραγματικά σκαλή-σκαλή έναν υπέροχο Γολγοθά, και μια Γερόνισσα Φιλοθέη που τα άμαθε θεωρητικά, τι ωραία, αλλά ήρθε μετά και μας τα έφτιαξε και στην πράξη τόσο όμορφα, που σήμερα τρέξαμε από την Αθήνα μέχρι εδώ για να μας δώσουν κάτι από τον εαυτό τους. Φτάνει για τα χαζά του Παπαχρίστου, τώρα Χριστίνα και Γερόνισσα Φιλοθέη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, δεν τρέξω να πετάξαμε. Κυριολεκτικά πετάξαμε. Χριστίνα, με πολύ χαρά. Εγώ ήθελα να πω δύο λόγια για το. Μ' άρεσε πολύ και ο τίτλος εδώ της συζήτησης, «Η αγάπη όλα τα μπορεί». Και διάβασα τα 4 βιβλία της Χριστίνας που είναι εδώ πέρα. Και ένιωσα πραγματικά ότι όντως η αγάπη όλα τα μπορεί. Εγώ το έλεγα σαν μια τετραλογία, μου φάνηκε, για την αγάπη. Παρακαλώ. Ξεκινώντας από το φίβο, μου θύμισε πάρα πολλά πρόσωπα και πράγματα στη ζωή μας η Χριστίνουλα με αυτά τα παραμύθια.
είτε που τα παραμύθια μιλάνε στην ψυχή μας και στο νεκρό και τον μεγάλο. Συγκινώντας από το θήκο, αυτή τη θυσιαστική αγάπη τη βλέπουμε παντού. Ανέφερε ο Παπαχρήστος στην Αγία Γαβριλία, που είχαμε έτσι τη χαρά λίγο να τη γνωρίσουμε μέσα από το γέλο το δικό μας, που όποιος πήγαινε κοντά της, εγώ τα γνώρισα, ήταν πολύ μεγάλη σε ηλικία. Αλλά ένα πρόσωπο που έλαβε και μια διάθεση μόνο να προσφέρει, να θυσιάζεται για τον άλλον, αλλά μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση το πόσο και το έλεγε και το έκανε ίδια. Όταν πραγματικά αγαπάς, δεν το νιώθεις αθυσία. Και το έλεγα στην Πιστημούλα, όταν διάβασα το φίλο, αυτή την αίσθηση είχα. Μου έρθει στο μυαλό πρόσωπα που ξέρω πόσο αγαπούν, όπως η ίδια αγαπάει το παιδί της και θυσιάζεται, που δεν το νιώθεις αθυσία. Και το χαρακτηριστικό που είχε η Γερόντισσα, που κέρδιζε πάρα πολλούς ανθρώπους, είναι ότι της έλεγες κουράστηκες. Τι είχα πάει εγώ, ήμουν 19 χρονών. Μετά πήγαινα σε άλλο στο μεγάλο. Έβλεπε καθημερινά, να φανταστείτε, σε μεγάλη ηλικία, κοντά στα, ήταν 91 που την είδα εγώ, να έχω 13 ανθρώπους. Και έτσι έλεγε, κουράστηκες, και έλεγε, εσύ κουράστηκες. Αφού εσύ δεν κουράστηκες, νιώθεις καλά, νιώθω και εγώ καλά. Και γιατί εγώ λέει, δεν υπάρχω. Ταυτιζόταν τόσο πολύ με τον άλλον άνθρωπο και αυτό σε παραξένευε. Μα μια κοινωνική λειτουργό που είχε παραξενωθεί. Αλλά η Γερόντισσα το εννοούσε. Δηλαδή, αγαπούσε τόσο πολύ τον άλλον άνθρωπο, τον έβλεπε σαν εικόνα του Θεού, που ταυτιζόταν μαζί του και ό,τι ζούσε εκείνο το ζούσε και εκείνη. Και αυτό μου το θύμισε η ιστορία του Φίβου, που χωρίς να το καταλάβει, άφησε τα πάντα για να διακονίσει το παιδάκι και πόσο το βοήθησε. Και θυμάμαι ένα από τα πρόσωπα που γνωρίσαμε, ήταν ένα ζευγάρι, πολύ αγαπημένο, και όταν γνώρισε τον κύριο Μιχάλη, τον λέγανε, τώρα έχει κοιμηθεί, μου λέει, δόξα τον Θεό, έχω καρκίνο. Η γυναίκα ήταν πολύ καλά. Και μου είπε την ιστορία του, είχε καρκίνο η γυναίκα του. Και είχε τόση αγάπη στη γυναίκα του, που παρακάλεσε τον Χριστό να του δώσει αυτού τον καρκίνο και του τον έδωσε. Και λέει, δοξάζω τον Θεό, η γυναίκα του ακόμα ζει και είναι πολύ καλά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όταν πήγαινε για χημειοθεραπείες, και αυτό ήταν ήδη σε προχωρημένη ηλικία. Και έβλεπε τα νέα παιδιά χωρίς μαλάκια να πονάνε, να κάνουν τις θεραπείες. Έλεγε, εγώ δεν μπορώ να διαμαρτυρηθώ, γιατί τόσα νέα παιδιά υποφέρουν, μακάρι να μπορούσα να πάρω τον καρκίνο και από αυτά τα παιδιά. Ή μια άλλη μανούλα που έχω γνωρίσει τελευταία, που αυτή πραγματικά έχει 4 παιδιά, υπέφερε πάρα πολύ από την πεθερά της, πάρα πολύ. Βέβαια, όπως γίνεται σε αυτή τις περιπτώσεις, τα χέρια της πέθανε, γιατί τα παιδιά της την άντεχαν, η μύτη την διάτρεψε, την διακόνησε στα τελευταία της. Που είχε λέει τόσο μίσος με τη μύθη που είχε κάνει όταν έκανε αρκετά παιδιά, μετά από το τρίτο παιδί, της λέει, γυρίζει και της λέει, τώρα θα πάμε για στήρωση. Δεν πάω στην κοπέλα και γιατί το έκανε όμως, φυσικά δεν πήγε, γιατί το έκανε όμως, γιατί είχε στο μυαλό του χωρίσει και σου λέει, με πολλά παιδιά δεν μπορώ. Και αυτή η κοπέλα την έχω γνωρίσει τώρα τελευταία, πραγματικά λάβει. Γιατί σήκωσε όλο αυτό το σταυρό χωρίς να πει τίποτα. Δεν ήθελε να χαλάμε. Ξέρετε, είναι το πιο εύκολο πράγμα να χαλάμε, να διαμαρτυρηθούμε, αλλά όταν είμαστε στη μέση και αγαπάμε τον άνθρωπό μας, ξέρουμε ότι θα του κάνουμε κακό ή τα παιδιά μας, το σύζυγό μας ή εμείς, ας πούμε, αντίστοιχα στο μοναστήρι. Και αυτή η γυναίκα καθότανε και μου λέει: εγώ λέγει ότι είμαι ο κυματοθράφτης. Σπάνω όλα τα κύματα σε μένα για να μην φτάσουν στον άντρα μου, για να μην φτάσουν στα παιδιά μου. Και συνεχίζει έτσι τη ζωή της, μόνο δοξάζοντας. Να φανταστείτε ότι ένα της παιδί. Γιατί ένα από τα πολλά που της έκανε ο άντρας, της έδινε χρήματα. Καθοδηγούμενος από τη μαμά. Και τώρα που δουλεύει, της λέει το ένα της παιδί, μαμά, τώρα λέει που δουλεύεις, να έχεις κάποια λεφτά για σένα. Και γυρίζει και του λέει, όχι παιδί μου, είμαστε μία οικογένεια. Μα μαμά λέει, έχει βασανίσει. Είμαστε μία οικογένεια, λέει, ένα ταμείο θα έχουμε. Εγώ κάνω υπομονή. Και πραγματικά συζητούσαμε και λέγαμε τι παράδειγμα άγιο δίνει στα παιδί, στα παιδιά της, για τις μελλοντικές τους οικογένειες. Γιατί είναι πιο εύκολο πράγμα να διαμαρτυρηθείς. Και το πιο εύκολο πράγμα να θυμάξεις όλα στον αέρα. Όπως λέει και ο δικός μας ο γέροντας, εύκολα χαλάς, δύσκολα φτιάχνεις. Αυτή λοιπόν τη θυσιαστική αγάπη μου τη θύμισε ο Φίβος. Το δεύτερο που με συγκίνησε πάρα πολύ ήταν το Ιρούσα. Η Ρούσα είναι η ιστορία μιας 40 αποβαρούσας που δεν τη θέλαν τα άλλα παιδιά γιατί ήταν διαφορετική. Και την κορυδεύανε και τη κάνανε bullying. Πράγματα που υπάρχουν πολύ έντονα και στη σημερινή μας, έτσι, πάρα πολύ έντονα. Και πόσο βρέθηκε ένας άνθρωπος, ο δάσκαλος, να δείξει το, γιατί την αγάπησε, να τη βοηθήσει, μάλλον την είδε, αυτή
ξεσπούσε όλο το, αυτό που ένιωθε μέσα στο ψυχικό της κόσμο, στο χορό. Και τελικά ο δάσκαλος βοήθησε τα παιδιά να τη βοηθήσουν τη Ρούσα, να τη βάλουν τα παπουτσάκια και έγινε από εκεί που ήταν στην άκρη πεταμένη και την κοροϊδεύαν για διαφορετικότητά της να την αγκαλιάσουν. Και είναι ένα πολύ χειρό μάθημα για όλους μας, πως έναν άνθρωπο που δεν ξέρουμε για ποιο λόγο είναι διαφορετικός, ούτε μας νοιάζει, ούτε είναι αυτή μας δουλειά. Πόσο πρέπει να τον αποδεχόμαστε, είναι ένα πολύ μεγάλο μάθημα. Πόσο δηλαδή η αγάπη πρέπει να έχει αυτή τη λεπτή διάκριση, να μπορεί να ξεχωρίσει τους ανθρώπους και να απευθύνεται σε όλους. Να μην κατατάσσουν τους ανθρώπους ανάλογα με τα γούστα μας. Επίσης η Μπέλα, η γελαδίτσα, η οποία ήταν ζωηρούλα και τακτούλα, και πήγε, λέει, να τη βάλει ο Σταύρος να την βοηθήσει με το καλό της, να τη βάλει τον χειρισμό. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που έχουμε και το έχουμε πολύ έντονο και εμείς οι άνθρωποι στην Εκκλησία. Ότι καμιά φορά νομίζουμε ότι η αγάπη είναι να τα δίνουμε όλα. Και εσείς, ίσως και όσοι είστε γονείς, μπορεί να την πατήσετε έτσι, και ίσως και δάσκαλοι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Προσπάθησα να τη βάλει όρια. Η αγάπη, κάτι το έλεγε πολύ έντονο η ερώτηση Γαβριλία. Έλεγε να αγαπάμε διακρίτως. Να μην ξεχωρίζουμε, αλλά με όρους. Δηλαδή, χωρίς όρια, αλλά με όρους. Δηλαδή, η αγάπη μας δεν είναι μεγάλη, αλλά όταν πρέπει να είμαστε αυστηροί, να είμαστε αυστηροί. Θυμάμαι, είχα γνωρίσει μια μητέρα που το παιδί της είχε βλέξει, πολύ άσχημα, με ουσίες. Είχε απελπιστεί. Και απευθύνθηκε σε ένα σύλλογο, πολύ όμορφο σύλλογο, που συνεχίζει να διακονεί τους γονείς που τα παιδιά τους έχουν βλέξει. Και της έδωσα, εκεί που του πλήρωνε τη δόση, γιατί θεωρούσε ότι ήταν καλό, δεν, όχι, κομμένο. Δεν το κάνεις αυτό και το σκοτώνεις φυσικά. Και μας περιέγραφε η γυναίκα αυτή την οδύνη που ένιωθε όταν του είπε όχι και βγήκε στον μπαλκόνι και λέει θα τη δείξω. Τι είναι πίδα. Φυσικά δεν τη δείξα. Το βοήθησε πάρα πολύ. Δηλαδή πολλές φορές η αγάπη μας πρέπει να υπάρχουν και τα όρια. Να προσευχόμαστε, να αγαπάμε, αλλά όπου χρειάζεται να είμαστε λίγο πιο μακριά. Καλό θα κάνει, κακό δεν θα κάνει. Και τέλος η Πινελόπη. Αλλά και ένα αριστούργημα την Ελόπη. Εγώ εκεί θαύμασα. Είναι η ιστορία ενός παιδιού που ήταν το πουλί, το άλλο ήταν πλούσιο, το πήρε η οικογένεια. Αλλά εκεί θαύμασα και φαίνεται και αρκωδιά που έχει η Χριστίνα, γιατί ό,τι έχουμε δείχνει, που όταν ήρθε η ώρα η δύσκολη που το παιδάκι το πλούσιο, δεν το ήθελε το φτωχό παιδάκι, γιατί είχε πάρει το πινέλο. Θεωρούσε το πήρε το παιδάκι και πετάξει το πινέλο, στο σκουπίδι έτσι. Και ήταν βάλει για καλή σε ένα κακομαθημένο πλουσιόπαιδο. Και όταν ήρθε η σύγκρουση, γιατί προσπαθούσε. Οι γονείς μάζεψαν το κοριτσάκι στο σπίτι και ήθελαν να δουν τι θα γίνει από το κοριτσάκι. Και αυτός προσπαθούσε να τις κάτσει για ζαβολιές. Έφτιαχνε, ας πούμε, ένα κέικ αντί για ζάχαρη που τις έβαλε αλάτι. Για να τις κάνει τη ζωή δύσκολη. Να την κάνει να φύγει. Και αυτή ξέσπασε. Τότε μου έκανε μεγάλη εντύπωση η διακριτικότητα των γονέων. Δηλαδή, ο μεν πατέρας έπιασε το αγόρι και δεν το μάλωσε, αλλά το βάλε στις ευθύνες του. Έλα εδώ, τι θα κάνουμε για αυτό το παιδί. Για σκέψου μόνο σου. Δηλαδή, δεν τον πέταξε στην άκρη. Και το παιδί πήρε θάρρος και άρχισε να το εξηγεί το πρόβλημά του. Γιατί καμιά φορά στριμώχνουμε τα παιδιά μας και δεν έχουμε το θάρρος να μας μιλήσουν. Και εκεί δημιουργούνται τα μεγάλα προβλήματα. Και η μαμά άρχισε το κοριτσάκι και της είπε ότι σαν καλή αρχή θα πρέπει να κάνει και εκείνη μια θυσιούλα. Η θυσία ήταν να δώσει το πινέλο πίσω. Και φτάνει η στιγμή τα δύο παιδιά αφού έχουν προσευχηθεί το βράδυ, δεν έχουν κοιμηθεί, έχουν αγωνία, σκέφτονται, γράφουν πώς το ένα θα βοηθήσει το άλλο. Γράφει το φοβερό το παιδάκι μέσα στις όλες. Το αγοράκι γράφει ότι η Πινελόπη, όχι Πινελόπη, είναι από την Πινελόπη, η Αναστασία είναι το κοριτσάκι, να είναι αδελφή μου. Και έτσι γίνεται αδέλφια. Εκείνη πάει να του δώσει το πινέλο, στο δίνει πίσω, κάνει λέει, τη γενναιόδορη κίνηση να δώσει κάτι από αυτό το οποίο ήταν το μοναδικό της, θα έλεγε κανείς, η μοναδική της φίλη εκείνη την ώρα. Ξέρετε μια καταξίωση ότι ήταν καλή ζωγράφος. Και έτσι έχουμε ένα ευτυχισμένο τέλος. Όλα τα παραμύθια έχουν ένα happy end, ένα ευτυχισμένο τέλος. Και δεν είναι τυχαίο. Γι' αυτό και τα παραμύθια να τα διαβάζουμε. Και εμείς οι μεγάλοι, εμείς που είμαστε πολύ μεγάλοι, τα διαβάζουμε, μας αρέσουν. Και τα μεταφέρουμε και στα παιδιά. Γιατί παραμύθι σημαίνει παρηγοριά. Είναι παρηγοριά, δηλαδή βγαίνουν πολύ όμορφα μηνύματα. Εγώ πραγματικά αυτό ήθελα να καταθέσω, ότι ένιωσα ότι όλη την πορεία της αγάπης. Ότι πρέπει να είναι σε όλους, να απευθύνεται σε όλους, να μην ξεχωρίζουμε, να έχουμε όρια και να έχουμε θυσία, αλλά τέτοια θυσία που να μην ζητάμε. Ανταπόδοση. Πολλές φορές άλλο ένα μεγάλο πρόβλημα. Εγώ τόσα έκανα για σένα, γυρίζουμε και λέμε, μα τα έκανες γιατί το ήθελες. Αυτό το πράγμα, έτσι. Και πραγματικά είναι μια μεγάλη ευλογία που είμαι ανάμεσα στην Χριστίνα και στην αγαπημένη μου Πατρίσια. Τις αγαπάμε και τις δύο. Να ζήσετε, να είστε καλά όλοι.
Χριστίνα μας τώρα. Καλησπέρα σας. Εγώ θα σας πω λίγα λόγια για το Θοδωρή, το γιο μου, και μετά θα σας μιλήσω πώς ήρθε στη ζωή μας ο πατέρας Χρήστος και η Γερόνης Αρχιετέη. Ο Θοδωρής αυτή τη στιγμή είναι 29 ετών. Στα 5 του χρόνια ήρθε στην επιβάρασή του, πάσχει από ένα πολύ σοβαρό νόσημα. Το ονομάζεται Batten Disease. Το νόσημα αυτό είναι θανατηφόρο. Δεν υπάρχει άλλο παιδί στον κόσμο να είναι σε αυτή την ηλικία που είναι Θοδωρής, στις 29 ετών, και να είναι σε αυτή την κατάσταση, τον οποίο τον έχουμε κρατήσει 24 χρόνια. Δεν μπορώ να σας πω άλλα για τη Θοδωρή, γιατί εντάξει, είναι στον άκρο το νόσημά του. Θα σας πω πώς ήρθε ο πατέρας Χρήστος στη ζωή μας και ευεργέτησε τη ζωή όλων και τη δική μου και τη Θοδωρή. Ήρθε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο στη ζωή μας. Ο Θοδωρής είχε καθίσει επιπλοκές με την ασθένειά του. Δυστυχώς, στο στενό οικογενειακό μας περιβάλλον υπήρχαν άνθρωποι που τον είχαν φοβήσει με την Εκκλησία, με τους ιερείς, με τη θρησκεία. Ένα απόγευμα ήρθε στο σπίτι μας ο πατέρας Χρήστος. Ο πατέρας Χρήστος είναι τα τρία α, αγκαλιά, αγάπη και αλήθεια. Αγκαλίασε τον Θοδωρή, ο Θοδωρής φοβόταν πάρα πολύ την Εκκλησία, την είχε συνδυάσει με το θάνατο, τους ιερείς τους φοβότανε γιατί τους είχε συνδυάσει με κάτι το οποίο είναι κάτι αυστηρό και σε βάζει σε καλούπια, να μην μπορεί να σκεφτείς ελεύθερα. Ο πατέρας Χρήστος με την αλήθεια του, με την αγάπη του και την αγκαλιά του έκανε τον Θοδωρή να καταλάβει την αλήθεια της Εκκλησίας, των ιερέων, του Θεού, του Χριστού, ότι η αλήθεια είναι ο Θεός και ότι η Εκκλησία είναι ο Παράδεισος. Έκανε τον Θοδωρή ένα θαύμα, έκανε ένα θαύμα στον Θοδωρή, άρχισε να γίνεται πολύ καλύτερα, γιατί αποδείχθηκε ότι όλο αυτό το πρόβλημα που είχε Θοδωρής και επιβάρυνε πολύ την ασθένειά του ήταν ψυχολογικό και ο πατέρας Χρήστος ήταν η γέφυρά του προς τον Θεό και να τον κάνει τον Θοδωρή να γίνει πολύ καλύτερα. Εκτός βέβαια από αυτό, τον έκανε και πάω, ήταν Ολυμπιακός και... και όλοι στο σπίτι είχαν κατάθλιψη οι υπόλοιποι. Σε αυτό, γιατί ήταν εκτός από άθεοι, ήταν και Ολυμπιακοί. Στη συνέχεια, ο πατέρας Χρήστος γνώρισε την Γερόντισσα Φιλοθέη. Το πρώτο μας συνάντηση, έχω πάει σε πάρα πολλά μοναστήρια, έχω δει πολλούς μοναχούς και μοναχές. Θα πω κάτι που δεν της το έχω πει ποτέ και δεν το έχω πει σε κανέναν. Όταν συνάντησα τη Γερόντισσα Φιλοθέη, πάγωσα. Αισθάνθηκα ότι σαν να είδα στο πρόσωπό της την Παναγία. Και από τότε που την είδα, ήταν σαν να είχα μπροστά μου την εικόνα της Παναγίας και της άνοιξε την καρδιά μου. Της είπα όλα μου τα προβλήματα, όλες μου τις φοβίες, όλες μου τις αλήθειες, όλα μου τα ψέματα, όλες μου τις ευαισθησίες, όλες μου τις δυνάμεις. Και από τότε είμαστε μαζί και έχω δύο φωτεινούς αγγέλους στη ζωή μου και έχουν κάνει το θαύμα του Θοδωρή, γιατί ο Θοδωρής είναι ένα θαύμα. Και στη συνέχεια μετά, ο πατέρας Χρήστος μου γνώρισε και τον κύριο Κυριόπουλο, ο οποίος με εμπιστεύτηκε και έχει εκδώσει τα 4 στα παραμύθια, την Μπέλα, τη Ρούσα, το Φίβο και την Πενελόπη. Ο Φίβος είναι αφιερωμένος στον πατέρα Χρήστο, γιατί είναι ο Φίβος του Θοδωρή, η θυσιαστική αγάπη που του έδωσε το χέρι και τον οδήγησε στο Θεό. Επιμένω και το πιστεύω αυτό, ότι ο πατέρας Χρήστος είναι η γέφυρά μας προς τον Θεό. Και ο κύριος Κυριόπουλος μου βοήθησε με την έκδοση των 4 αυτών παραμυθιών και
όποιος ενδιαφέρεται και θέλει να βοηθήσει τον αγώνα μας, να το θεωρεί, γιατί έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας. Περιμένουμε να πάμε στην Αμερική, να μπει στην ενδιακή θεραπεία, που αυτό είναι μια θεραπεία σωτήρια για τη ζωή του. Θα μπορούσε να μας στηρίξει αγοράζοντας ένα από τα παραμύθια, για να βοηθήσει τον Θοδωρή, να κάνουμε το πολυπόθητο ταξίδι και να μείνει σε αυτή τη σταθερά καλή κατάσταση που είναι, διότι αν μείνει σταθερός, θα μπορέσουμε να μπούμε στην ενδιακή θεραπεία. Και το λέω και πάλι, είναι το μοναδικό περιστατικό στον κόσμο, είναι ένα θαύμα. Ο Θοδωρής που είναι σε αυτή την ηλικία, με αυτό το θανατηφόρο νόσημα, που είναι σε αυτή την καλή κατάσταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον πατέρα Χρήστο, την Γερόντα Σεφιλεθέη. Σας ευχαριστώ όλους που είστε όλοι εδώ σήμερα. Να σας παρακολουθήσετε. Η εκκλησία είναι λίγο χρόνο ακόμη και είμαστε εδώ ξοχρό τόσοι πολύ. Σε κάτι σεμινάρια που κάναμε στον Πίγασο παλιά για την απεξάρτηση, λέγανε το πετυχημένο σεμινάριο, η πετυχημένη συζήτηση, η πετυχημένη διάλεξη είναι να είναι 20 με 25 άτομα. Ούτε λέει παρακάτω, αλλά ούτε παραπάνω. Εμείς μάλλον είμαστε λίγο παραπάνω. Λοιπόν, συζήτηση ερωτήσεις. Στη Χριστίνα, στη Γιώργη Σεφιλεθέη. Όχι σε μένα. Σε μένα στο τέλος μια ερώτηση μπορείτε να την κάνετε τι θα γίνει την Κυριακή. Έχω απάντηση. Αντώνη που είσαι, έχω απάντηση. Ερώτηση. Δεν ήταν τόσο ωραία καλύτερα, μπράβο της. Αυτό λέγαμε στο σχολείο, όταν ο καθηγητής δεν είχε ερωτήσεις. Έλα. Στο Ζανέστη, κυρία Χριστίνα. Στο Ζανέστη, θέλω να ρωτήσω. Θέλω να ρωτήσω πώς ήταν η εμπειρία σας με κάθε είδους γιατρό που έχεις σκεφτεί. Κάθε είδους γιατρό. Που έχετε σκεφτεί καθόλου την πορεία της εμπειρίας που έχετε σκεφτεί. Πώς είναι η εμπειρία μου. Θα πω για την πρώτη, μια από που είχα εμπειρία, γιατί στη συνέχεια εδώ θα πω δόξα τω Θεώ, όλοι οι γιατροί που έχουν σχέση με το Θοδωρή είναι εξαιρετικοί επιστήμονες και πολυφωτισμένοι και μας βοηθούν πολύ. Η πρώτη μου εμπειρία μέσα σε αυτό το Γολγοθά που αναλάβουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι όταν ο Θοδωρής έχασε την όρασή του και μας είπαν ότι το πρόβλημα δεν είναι στην όρασή του, αλλά είναι νευρολογικό στα 5,5 χρόνια του και ότι σε λίγο ο Θοδωρής θα πεθάνει. Προσπαθήσατε να έχει μια καλή ζωή. Είμαστε νευρολόγος, είμαι παιδονευρολόγος στην Αθήνα. Εκεί, βγαίνοντας από το ιατρείο του, πιστεύω πάρα πολύ. Πιστεύω πάρα πολύ στον Θεό. Θεωρούσα από τον χέρι τον ένα μιλιό και από τον άλλο τον άλλον, τον Βασίλη και τον Θοδωρή. Βγαίνοντας από το ιατρείο του, τους είπα παιδιά, δεν θα ξαναέρθουμε εδώ. Διότι εγώ το Θοδωρή τον έφερα στη ζωή για να ζήσει. Σας έχουν πάρει για να ζήσετε. Και στο Θοδωρής θα ζήσει τα 5,5 χρόνια. Αυτή τη στιγμή είναι 29, και δεν το πιστεύει κανείς. Από εκεί και πέρα ψάξαμε και το ξαναλέω, είμαστε τυχεροί σε αυτό και ευλογημένοι γιατί όλοι οι επιστήμονες που έχουν ασχοληθεί αυτή τη στιγμή με το Θοδωρή είναι σε αυτή τη στιγμή. Έχουν από κάτι. Ευχαριστώ. Η εμπειρία όλων μας, για να μην λέμε μόνο τα αρνητικά της κοινωνίας, η εμπειρία όλων μας είναι πολλές φορές πάρα πολύ θετικές και βλέπουμε πότε είναι θετικές. Όταν ο άνθρωπος που έχει μπροστά σου, έχει και λίγο αγάπη μέσα. Χρειαζόμαστε την αγάπη. Χρειαζόμαστε σε όλα τα επίπεδα την αγάπη. Αλλιώς είμαστε άψυχες μηχανές που δεν οδηγούν πουθενά. Όλοι μας, αν κάνουμε ένα κλικ αγάπης παραπάνω, όλοι μας όμως, και ας το κάνουμε πρώτα εμείς παπάδες που δεν ξέρουμε πόση αγάπη έχουμε, που υπηρετούμε έτσι κι αλλιώς αυτό που λέγεται αγάπη. Άλλη ερώτηση. Στο Ζανέστη.
βοηθώσα μας. Αν μπορεί να μας δώσει ιστορία, προκάλεσε την και μέχρι το πρωί ήταν εδώ. Μέσα. Το θυμάμαι όταν πήγα λίγο διστακτικά να την πω. Είχε έρθει για πρώτη φορά στο Εφησάκ το δικό μας, γιατί ξέρετε το γέροντά μας, και στην πλατεία Αμερικής, στα Πατήσια είμαστε εμείς να φανταστείτε, στην πλατεία Αμερικής, ένα ιστορικό ναό. Και την είχε φέρει ο γέροντάς μας, πολύ αγαπούσε ένας τον άλλο. Και εντάξει, μας είπε πολλά ιστορίες, αυτά τις συνδύες, και λέει, να πάτε να τη βρείτε, λέει ο γέροντάς μας. Πήγα και εγώ να τη βρω, ήταν λίγο πιο κάτω. Και θυμάμαι ότι είχα χτυπήσει το πόδι μου, γιατί κάτσα, χαζόπινα, δεν ξέρεις, τέλος πάντων. Κάπου είχα το μυαλό μου, κατέβηκα το τρόλι και είχα χτυπήσει. Και φτάνω που τσένονται. Και της λέω, μπήκα μέσα και της λέω, έπαθα αυτό, το τρόλι, γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό. Κάπου είχα το μυαλό μου, κάπου δεν είπα, δηλαδή, της έκανε μεγάλη εντύπωση ότι αυτό κακιά στιγμή, ξέρεις τι διαμέτω σε τέτοιες περιπτώσεις, σας το καλό, την είπα, λέω, να πάθω και τέτοιο. Και ήταν ευτυχή, χάρηκε πάρα πολύ. Και μου λέει, αν το κάνεις όλη στη ζωή αυτό, δηλαδή να το βάρος της κατάστασης να το ρίχνεις σε σένα, τότε θα είναι πολύ καλύτερα και για σένα και για τους άλλους, γιατί δεν θα ζητάει κανένας άλλος παρά μόνο αυτός. Και το ίδιο και για την εξομολόγηση. Δηλαδή, καμιά φορά πάμε και λέμε και δεν τελειώνουμε, ή λέμε κατά τον άλλο. Και εγώ έχω μια ιστορία που εκείνη την είχε ζήσει. Λέει, ήταν στο μοναστήρι, στην Βιθανία, και είχε έρθει ένας ξένος και φωτογράφιζε και νεφρίασε. Και του λέει, του είπε μια κουβέντα και θα σταματήσει να φωτογραφίσει και αμέσως την έπιασε το κεφάλι της, αμέσως. Οπότε το κατάλαβε, γιατί πάντα αγαπούσε πολύ τους αγγέλους, λέγανε και Γαβρίλια, αγαπούσε πολύ τους αγγέλους. Και λέει, μου έδωσαν ένα μάθημα για άγγελο εκείνη την ώρα και γυρίζω και του λέω, συγγνώμη, κάντε τη δουλειά σας, ας πούμε. Και αμέσως πέρασε ο πονοκέφαλος. Δηλαδή το ένα ήταν αυτό, ότι πρέπει να ψάχνουμε τα αίτια κάθε τι που συμβαίνει σε εμάς. Όχι στους άλλους. Η μετάθεση της ευθύνης στους άλλους δεν μας κάνει καλό εμάς, δεν μας οριμάζει. Και το δεύτερο ένα περιστατικό, που πολλές φορές έτσι το λέμε, που σας λέω που το θύμιζε και η Χριστινέλα, ήταν ένα παιδί που το είχε ευεργετήσει πάρα πολύ. Αυτό ήταν πλεγμένο με ουσίες. Τι πράγματα, τι φαγητά, τι ρούχα, τι στήριξη, τι κουβέντα, τι προσευχή, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Πολύ. Και μια ωραία μέρα την παίρνει τηλέφωνο και αρχίζει να τη βρίζει. Η μοναχή που το σήκωσε το τηλέφωνο τα χάσε. Τη λέει για ρώτησα, λέει παίρνει ο τάδε και βρίζει. Δεν λέει τίποτα, ήταν και πολύ ευγενική. Και πάει, παίρνει το τηλέφωνο και το κλείνει. Περνάει καιρό, δεν είπε τίποτα όμως, δεν είπε τίποτα. Στεναχωρείται, δεν είπε τίποτα. Περνάει καιρό, ξαναπαίρνει το παιδί και τη ζητάει. Του πάει, σηκώνει το τηλέφωνο και το κλείνει. Σε πάρα πολλού αυτό έχει φανεί, θυμάμαι, σκληρό. Εμένα πραγματικά δεν μου φάνηκε σκληρό. Είναι αυτό που λέγαμε πριν και για την Γελαδίτσα, την Μπέλα. Ακριβώς, τα όρια. Ότι πρέπει να μπαίνουν όρια. Κάνουμε κακό εάν είμαστε συνέχεια τι θες παιδί μου αυτό, τι θες αγάπη μου, θέλεις. Τι θέλεις εκείνο, τι θέλεις το άλλο. Δεν είναι αληθινή αγάπη αυτό. Καμιά φορά κρυβόμαστε κιόλας ή κρυβόμαστε πολύ συναισθηματικά. Η Γελαδίτσα αγαπούσε, είχε αγάπη, αλλά όχι συναισθηματισμό. Όταν έπρεπε να πει όχι, ένα άλλο παιδί που το ξέρω πολλά χρόνια τώρα, όταν πρωτοπήγε. Τίποτα αυτό. Ήταν μπλεγμένο με διάφορα εκεί πέρα, ό,τι μπορεί να φανταστείτε στη ζωή του, ήταν και όμορφο. Και εκεί λοιπόν ο γονάμενο συνάμενο και τον βλέπει και του λέει: παιδί μου, εσύ είσαι ένα παράσιτο. Άχασε αυτό. Ζήσει μόνο στον άλλο. Είχε γυναίκε και μπορεί να φανταστείτε δηλαδή. Ήταν τα πάντα. Δεν ήταν όμορφο και μου φέρνει άλλε. Α πούμε. Αυτό σοκαρίστηκε. Δεν τον άφησε ούτε το χέρι να του φιλήσει. Του λέει: πρέπει να βρει τον δρόμο σου. Και τον έστειλε στο δικό μας τον γέροντα, ο οποίος ο γέροντας μας τέριασε με την γέροντα, ήταν άνθρωποι της μεγάλης αγάπης και επίοικιας. Και πήγε το παιδί, πραγματικά έτσι ας πούμε, χάρηκε, αναπαύθηκε, εξομολογήθηκε μετά. Όταν λέει ξαναπήγα στο σπιτάκι της και τον άφησα να της φιλήσει το χέρι και τον καλωσόρισε και τους άλλους τον γνώρισε και κάτσε μαζί της. Ήταν λέει σαν να ήταν πάντα εκεί και του ζήτησε συγγνώμη. Του είπε, λέει σου φέρθηκα έτσι. Γιατί έτσι έπρεπε να σου πω εγώ την κοινότητα να ξυπνήσει. Να μην φοβόμαστε μερικές κινήσεις. Αλλά τι έκανε. Μπορεί να και το προηγούμενο που σα είπα το παιδί που το έκοψε την καλημέρα τα λεωμάτα και τη σχέση και το αγόρι αυτό που ήθελα
είδε τι έκανε, δεν σε άφηνε να ακούσει ο φίλης, όχι, αυτό δεν το έκανε. Τι έκανε, πήγαινα εγώ, σε έλεγα το πρόβλημά μου, προσευχότανε. Έφευγα εγώ, ερχόσουν εσύ. Λέγε το πρόβλημά σου μαζί σου, το ζούσε μαζί σου. Εγώ ήταν ο Κύριος μαζί, όπως και να ερχότανε. Και μετά σε άφηνε και όλους, μας άφηνε στα πόδια του Χριστού και μετά μπορούσε να καθαρίσει ένα λιμουδάκι, να παίξει με το γατάκι. Δηλαδή, καταλάβατε, δεν είχε την αίσθηση ότι εγώ θα σώσω τον άλλον. Που καμιά φορά την πετάμε στην Αφρική, στην Εκκλησία, και πέφτουμε από πάνω από τον άλλον. Όχι. Αλλά τι έκανε, έλεγε ότι όταν εμείς προσευχόμαστε, γίνεται μια βόμβα αγάπης που θα φτάσει μέχρι την Αμερική. Το έλεγε ο Γιώργο Πορφύριος, ότι υπάρχει αυτή η μυστική γλώσσα. Και θα σα έχει τύχει να έρχεστε για έναν άνθρωπο ή να το σκέφτεστε και να σα πάρει τηλέφωνο και να πείτε άλλη σύνδοση, α πούμε. Δεν είναι σύνδοση αυτά. Έλεγε δεν υπάρχουν το συναντήσει εκείνη την ώρα, το νιώθει άλλο, το εισπράττει. Όπως και αντίθετα πολλές φορές και τα ξάριστα συναισθήματα που υπάρχουν, τα εισπράττει ο άλλο. Γι' αυτό είναι καλό έτσι, ας πούμε, να πούμε μερικά πράγματα ξεκάθαρα στη ζωή μας. Και ότι είναι άλλο αγαπώ, αγαπώ καρδιακά και άλλο συναισθηματικά. Το βλέπουμε καμιά φορά. Νομίζω ότι σε σχέση με την κουβέντα τη σημερινή, έτσι αυτό μου φαίνεται τώρα να το πω σε την ερώτηση. Έχω μάλλον 5 λεπτά, 2 ερωτήσεις. Ναι, ακούγομαι. Θέλω να κάνω εγώ μια ερώτηση στην Χριστίνα. Υπήρξαν στις νέες περιπτώσεις όσο φρόντιζες, όσο φροντίζεις τον Θεωρή που είμαι σε απόγνωση. Και αν ένιωσες, πώς ξαναμένεις. Ναι, υπήρχαν αρκετές στιγμές που έδωσα απόγνωση και πώς ξαναδέθηκα. Με πολύ προσευχή, με πάρα πολύ προσευχή, στα γόνατα, το πλέον στα γόνατα, στην αγαπημένη μου εκκλησία του Παναγία της Πανερωμένη και εύχομαι όλους τον κόσμο να το κάνει αυτό, να μπορέσει να το κάνει, γιατί όταν το κάνεις αυτό είναι πολύ πιτωτικό και γυρίζοντας πάντα από την Εκκλησία μία αγκαλιά στο Θεμερί για να καταλάβει ότι δεν είναι μόνος και ότι είμαστε πάλι δυνατοί και μπορούμε να συνεχίσουμε. Η κυρία εδώ. Πιστεύατε από πριν ή στην πορεία ήρθε? Πίστευα απλά. Τώρα πιστεύω βαθιά. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο Χριστιμάκη που για να αφήσει η Χριστίνα το Θοδωρή πρέπει να παλέψει πολύ μέσα της, να τον αφήσει έστω και μία ώρα. Κατεβαίνουμε Αθήνα και τη ζητάμε βρε Χριστιμάκη μια βοηθήτσα, βρε Χριστιμάκη μια βοηθήτσα, βρε Χριστιμάκη ένα καφέ. Δεν γίνεται. Ήρθε μέχρι εδώ γιατί θεωρεί σπουδαίο να με κυκλοφορήσουν και να φύγουν αυτά τα βιβλία. Αυτά τα βιβλία τα οποία είναι τώρα το περίπτερο. Στο 13 στάν 59. Πάμε όλοι εκεί. Έχουμε λίγο χρόνο και εδώ. Α, εντάξει, αφού έχουμε και εδώ. Ναι, ωραία. Και να ευχαριστήσουμε και τη Γερόντισσα Φιλοθέη, η οποία και αυτή δύσκολα βγαίνει από εκεί που είναι, είναι σε ένα υπέροχο μέρος. Αξιώθηκα να πάω και να κάνω και αγρυπνία στο πανηγύρι της και να ξαναπάω φέτος πάλι στο πανηγύρι και να είμαι εκεί και μάλιστα στο τέλος με τρελή, μην τη βλέπετε σοβαρή. Όχι, βρέστε την στο ίντερνετ και εκεί μπορεί να το πείτε κι εσείς ότι αυτή τον Παπαχρήστο τον τρώει λάχανο τελείως. Τι μου έκανε στο τέλος από την Καναδίτε, πόση ομορφιά κρύβει η παράδοση και η ορθοδοξία μας. Στο τέλος τελειώνουμε την ακολουθία, νύχτα ήταν 2:30 ώρα και ώρα τελειώναμε και μου λέει και τώρα έχουμε έκπληξη. Αφιερώνουμε ένα τραγούδι αγαπημένο στον Παπαχρήστο. Και όχι μόνο και στον ιερέα που ήταν ο Παπαδουλά και
που εγώ θεωρώσα αυτό το βράδυ, που λέω τα ζούλια. Και τα τραγούδια ήταν με γκράγκα. Λοιπόν, να πάτε εκεί. Και μέσα στην Αθήνα είναι η Παναγία, είναι η Παναγία η Κουλιώτισσα και πάνω στο, στον οροπό είναι το μοναστηράκι τους. Και έχει και καλοκαίρισμα πάντα και είναι ξέρετε. Άμα δεν σας κεράσουν οι αδερφές, να πλύνετε, να πείτε η Γερόντισσα ξέρουμε ότι περνάει πολύ καλά. Να είμαστε καλά όλοι και με την αγάπη μου φοβάστε τίποτα. Γιατί? Γιατί όταν βλέπει αγάπη αυτός ο Θεός είναι εκεί. Μόνο με την αγάπη είναι εκεί. Όλα τα άλλα είναι προετοιμασία για να μάθουμε την αγάπη. Ούτε με την προσευχή είναι εύκολα εκεί, αν δεν έχει αγάπη. Ούτε με την μυστία είναι σίγουρο δεν είναι εκεί, αν δεν έχει αγάπη. Γι' αυτό και ό,τι είπε ο Χριστός, σε όλα μέσα έβαλε την αγάπη. Όποιος με αγαπάει, λέει, θα συντελάσουν τη ρίση, αγαπήσει αυτόν ο πατήρ μου, ο Χριστός το είπε, μεγάλη πέμπτη. Και τι θα κάνουμε, λέει, εγώ και ο πατέρας μου. Εις ελευθόν και σε ελευσόμεθα εις αυτόν. Και μονή παρά αυτό πίσωμε. Θυσία πήγαινε και νοιάζονταν να πει για την αγάπη. Και μια άλλη φράση για να δούμε ποιον Χριστό πιστεύουμε. Εμείς λέει φίλοι είμαστε. Εσείς είστε φιλαράκια. Αυτόν τον Θεό πιστεύουμε. Αυτόν τον Θεό αγαπάμε. Με αυτόν τον Θεό περπατάμε. Και αφού είναι αυτός ο Θεός που αγαπάει τόσο πολύ, ας αγαπήσουμε λίγο κι εμείς. Και τότε θα είναι εκεί. Αμήντη, τι ρωτήσατε τη Χριστίνα, αν υπήρχαν στιγμές που κιόδεψε και τη σας απάντησε ότι γονάτισε στα δόματα να την ακούσει ο Θεός. Να είστε καλά, Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Αναπτύρα, αναπτύρα. Ανά, ανά, ανά. 65 ή 56. 56, καλέ. Απ' την άλλη. Τι, άμα πας απ' την άλλη. Να πούμε τραγούδι. Ναι, ναι, πάμε. Να δεις παππούλη και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίσεις τις γνώσεις το φως και όλοι να λένε να ένα σοφός.